Σήμερα είπαμε η εκδήλωσή μας, ο αγιασμός μας, να συνοδευτεί και από μια μικρή εκδήλωση. Μια μικρή εκδήλωση λίγο διαφορετική σε σχέση με τις άλλες. Μιας και θέμα της έχει το Βασίλη, τη Βασίλο και τη Βασιλική στη μουσική μας παράδοση. Ο λόγος τον οποίο επιλέξαμε αυτό το θέμα για τη σημερινή μας εκδήλωση είναι γιατί όλοι όσοι είμαστε εδώ, οι περισσότεροι, ασχολούμαστε με το βήμα, με την κίνηση, με τη μουσική που τη συνοδεύει. Λίγες φορές όμως δίνουμε βάση στο ποιητικό κείμενο, στο λόγο του τραγουδιού. Και για το λόγο αυτό μπήκαμε στη διαδικασία να ψάξουμε, να βρούμε πώς φτιάχτηκαν τα τραγούδια αυτά. Και τι καλύτερη αφορμή βέβαια από τον Μέγα Βασίλειο, μιας και ο Γενάρης είναι και η βασιλιάτικος μήνας. Θέλω να έχουμε κατά νου ότι σε αυτό που κάνουμε εμείς ισχύει το τρίπτυχο μουσική, κίνηση και λόγος. Μια φορά και έναν καιρό, σε μια εποχή που ζει πια μέσα από παλιές σας πρόμαυρες φωτογραφίες ή από τις διηγήσεις και τις μνήμες των παππούδων μας, κάποιοι σπουδαίοι άσημοι, με αγνή και αληθινή ποίηση στη ψυχή τους, σκάρωναν δίστιχα και τραγούδια. Η μουσική τους, χωρίς ταμπέλες, χωρίς δικαιώματα πνευματικά, χωρίς ούτε τόση δά μεθοδοξία στο γράψιμό της, έχει διαβεί και κνησαριστεί ανά τους αιώνες, μένοντας ως τα σήμερα, ως το καλό που επέλεξε η ιστορία για εμάς. Αυτή ήταν και είναι η μουσική του ανώνυμου λαϊκού ποιητή. Στο όνομά του αγκαλιάζει ολόκληρες γενιές ανθρώπων που έφτιαξαν, επεξεργάστηκαν, πρόσθεσαν και αφαίρεσαν, ομόρφυναν και ένιωσαν στη ψυχή τους αυτά τα αιώνια τραγούδια και μας τα παρέδωσαν με το αποτύπωμα, με την αξία και με την ενέργεια μιας προσευχής. Τα τραγούδια αυτά είχαν μεταξύ άλλων και ίσως πριν απ' όλα μια πέρα για πέρα πρακτική και χρηστική αξία την εποχή που δημιουργήθηκαν. Ένα αξιοσημείωτο γεγονός που θα συνέβαινε σε ένα χωριό, όπως ένα έγκλημα, ένας απρόπτος θάνατος ή μια σκανδαλώδης ιστορία για τα ήθη της εποχής, ο λαϊκός ποιητής την μετέτρεπε σε τραγούδι με την ίδια λογική που ο δημοσιογράφος καταγράφει σήμερα ένα σημαντικό γεγονός και το διαδίδει. Όταν μαζεύονταν ο κόσμος στα μεγάλα πανηγύρια, όπου πολλά χωριά μαζί έπαιρναν μέρος με τις ορχήστρες και τα χορευτικά τους, κάθε ένα χωριό, παίζοντας τα δικά του τραγούδια, πληροφορούσε τα υπόλοιπα χωριά για τις αξιοσημείωτες ιστορίες του τόπου του. Και κάπως έτσι, το νέο διαδιδόταν από τόπο σε τόπο, αλλά και από γενιά σε γενιά. Μα όχι πλέον απλώς σαν είδηση, αλλά με την αγνή και αληθινή ευαισθησία μιας καλλιτεχνικής έκφρασης, που ήταν ζήτημα ζωής να βρίσκει τρόπο να εκτονώνεται. Σήμερα η εκδήλωσή μας είναι αφιερωμένη σε ένα συγκεκριμένο όνομα. Το Βασίλη, τη Βασιλική, τη Βασίλενα ή Βασίλο και τη δική του σημαντική συμμετοχή στη δημιουργία των τραγουδιών, αφού μέσα από αυτά προβάλλεται η ιδιαιτερότητα του κάθε συγκεκριμένου ατόμου για το οποίο γράφτηκε το κάθε τραγούδι. Έχουμε χωρίσει το αφιέρωμά μας σε 5 ενότητες. Σε αυτή την πρώτη ενότητα θα ξεκινήσουμε με 2 τραγούδια. Το πρώτο είναι Βάτους και Αγκάθια Πάτησα Βασίλο. Είναι ένα ερωτικό τραγούδι το οποίο αναφέρεται στον πόνο ενός άντρα για την αγαπημένη του και στις δυσκολίες που πέρασε για να την αποκτήσει. Η Βασιλική Δημοπούλου, αυτή είναι η πρωταγωνίστρια, την ήθελε κάποιος Γιάννης Πολύζος, αλλά το συνοικέσιο δεν πέτυχε γιατί ο πατέρας της κοπέλας ήταν από φτωχή οικογένεια. Μετά έγινε νεότερο συνοικέσιο με κάποιον Ιδιάδη Μπούρο από τη Στάβλα Μεσολογγίου. Ο Μπούρος, αφού πήρε και τη συγκατάθεση του πρώην, προχώρησε σε αραβώνες και με βρήκαν μερικά γυροπρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά, μετά από λίγο καιρό, οι γονείς της Βασίλος άλλαξαν τον άγνωστο γιατί. Και ο γάμος φυσικά διαλύθηκε. Την 1η του Μάρτη του 1925, εκεί μεταφερόμαστε χρονολογικά, ο Μπούρος πέτυχε τη Βασίλο μαζί με τη θιά της στην περιοχή Τρόκη στο Ξινόραμα. Είχε βάλει σκοπό ή θα την σκοτώσει ή θα την κλέψει. Εκεί λοιπόν την έπεισε να πάει μαζί του. Στην αρχή αυτή δέχτηκε, αλλά η θιά της την έπεισε να γυρίσει πίσω για να μην γίνουν ρεζί. Αυτός τότε σήκωσε το όπλο, τη σκότωσε, την άλλη μέρα παραδόθηκε στις αρχές
και από τη φυλακή έγραψε αυτό το κομμάτι. Το δεύτερο τραγούδι είναι ένα παραδοσιακό επιρώτικο τραγούδι από την περιοχή του Μετσόβου που αναφέρεται στην αρπαγή της κόρης του Νικολάκη Αβέρο, Ευδοκία, σύζυγο του Σεργίου Τζοανόπουλου από τους Μισθοσημωρίτες και συγκεκριμένα του Σαρακατσάνου του Βαγγέλη Τάρκου και του Θήμιου Γάκη στις 27 Ιουλίου του 1884 στο Μέτσοβο. Το όνομα της κοπέλας έχει αλλάξει σε Βασιλική, είτε για να υποδηλωθεί η αρχοντική της καταγωγή, είτε για μετρικούς λόγους. Οι ληστές, μετά την απαγωγή, κατέφυγαν στο Μυκνοδάσος της Βάλια Χάλκα και σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή στην περιοχή Περκουλίου Τρικάλου. Μετά από διαπραγματεύσεις, τελικά τις απελευθέρωσαν, λαμβάνοντας όμως εξωπραγματικά λίτρα. Το βάρος της Δούκος σε χρυσά νομίσματα και της άλλης γυναίκας σε ασημένια. Ο Γάκης συνελήφθη το 1894 κατόπιν προδοσίας και δικάστηκε στα Γιάννενα σε ισόβια δεσμά. Η μαρτυρία της βασιλιακότησης Ευδοκίας, την οποία ο Γάκης κατά τη διάρκεια της εχμαλωσίας της την προστάτευσε, στάθηκε ικανή για τη μη καταδίκη του σε θάνατο. Αμάν βασίλο, ώσπου να σ' αγαπήσω. Και τώρα που σ' αγαπήσα, μου λένε να σ' αφήσω. Αμάν βασίλο, πως να σ' αλυσμονήσω. Φέτος τα μπέλια δεν κάνανε στα φύλλα. Thank you.
βασιλικά και φρόμορε φρόνη μάνα αγέ. Κοιτάτε να είπαμε σώνες βασιλεί. Ανά κρεμά
When I cremazo menda, crede sosi, esi. Κυριάνε ημών, φάει Παναγιά μου Θεό τόπο, Κυριάνε ημών, Κυριάνε ημών. Yeah, me.
Βασίλη, τα ματάκια σου πως τα έχεις μάθει, μένα πως τα έχεις μάθει, μένα να κάνουν πως κοιτάν αλλού και να κοιτάν εμένα και να κοιτάν εμένα. Ωρε πες μου κούκλα μου γλυκιά, πες μου λόγια ερωτικά. Κοντά σου νιώθω γιατρία και άντρας μου θα γίνεις, και άντρας μου θα γίνεις. Στο τοκμάκι με τα ξάδες, στο τοκμάκι ξάδες, Γιάννης Δήμαρχος, άντε Βασιλικούδα με Γιάννης Δήμαρχος. Γιάννης έχει τρεις γυναίκες, Γιάννης έχει τρεις γυναίκες κι άλλη να αγαπάει, άντε Βασιλικούδα με κι άλλη να αγαπάει. Θα χωρίσει τη Θουδώρα, θα χωρίσει τη Θουδώρα, θα πάρ' τη Βασιλική, άντε Βασιλικούδα θα πάρ' τη Βασιλική. Βασιλικούδα μην τον παίρνεις, Βασιλικούδα μην τον παίρνεις του Γιάντου Κουβαρδά, άντε Βασιλικούδα του Γιάντου Κουβαρδά.
να καμαρώσαμε τα παιδιά μας. Πιστεύω ότι ήταν μια διαφορετική εκδήλωση σε σχέση με τις προηγούμενες και βλέπετε ότι σε κάθε τόπο υπάρχει και μια ιστορία που μπορεί να γίνει τραγούδι. Θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω όλα μας τα μέλη και τους φίλους μας που είμαστε εδώ. Όλα μας τα παιδιά, όλα μας τα παιδιά που πόρεσαν, πολλά μένα, τους βοηθούν.